Τη κακέρα με του παίχτε και τι συνθήκε του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, δείχνει να είναι έτοιμο να αναδιαμορφώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντο, που άνοιξε τη βεντάλια τη διαβούλευση, από την οποία θα προκύψει ο νέο εθνικό σχεδιασμό, που δεν αποκλείεται να φέρει τα πάνω κάτω και στον περιφερειακό, καθώ ένα μεγάλο ποσοστό του δείχνει να στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή των Δήμων σε αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ ότι η λογική τη δημοτική διαχείριση, δηλαδή κατά Δήμο, κινείται στη λογική τη αηφορία στη λογική ότι ο κάθε Δήμος θα πρέπει να μπει πρώτα στη λογική της μείωσης των απορριμμάτων με κίνητρα στους πολίτες, ώστε σε μικρές μονάδες να γίνεται μια βιώσιμη και μέσα στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ανακύκλωσης Τη μηχανική ανακύκλωση διαχείριση των απορριμμάτων. Οι δηλώσει του αναπληρωτή Υπουργού Γιάννη Τσιρώνη σχετικά με του Δήμου και την εμπλοκή του στου νέου σχεδιασμού, αν και σε πρώτη φάση όπω εξήγησε τόσο ο αντιπεριφερειάρχη Ιρακλή όσο και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχη δεν γεννούν κανένα προβληματισμό, από πολλού θεωρείται ότι μπορεί να ανοίγουν τον ασκό του αιώλου για τον αναθεωρημένο περιφερειακό σχεδιασμό τη Κρήτη, που καταρτίστηκε με κόπο και βάσανα, αλλά όμω δεν αποκλείεται με τα νέα δεδομένα να μπει στον πάγο. Με το νέο εθνικό σχέδιο τίθεται ένα αμφιβόλο, υπάρχουν σχεδιασμό και αμφισβητείται η υλοποίηση υλοποιήσει ακόμα και πολύ όριμων έργων. Δημιουργούνται επισφάλειε αφού ανοίγονται δρόμοι αυτονόμηση και ανατροπή των όσων έχουν συμφωνηθεί και σχεδιαστεί. Φαίνεται να μην υπάρχουν αλλαγέ, ουσιώδει αλλαγέ και αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κλείσει ήδη ραντεβού με το Υπουργείο για να το μελετήσουμε διεξοδικά την Παρασκευή. Η μεγαλύτερη είναι η αγωνία μου για το τι θα γίνει αυτέ τι μέρε από την διαπραγμάτευση και λιγότερη από τη διαχείριση των απορριμμάτων που όποιο βγει είναι σαν τον Υπουργό Παιδεία που αλλάζει τον νόμο του προηγούμενου. Το ζητούμενο που μπαίνει είναι τι γίνεται όταν στον περιφερειακό σχεδιασμό υπάρχουν δεδομένα που όμω δεν βρίσκουν σύμφωνα τα δημοτικά συμβούλια των περιοχών και που πλέον θα μπορούν να διαμορφώσουν τη δική του στρατηγική στη διαχείριση των απορριμμάτων. Με τα στελέχη πάντω των δημοτικών αρχών σε πρώτη φάση και σε ένα μεγάλο βαθμό να εκφράζουν από τη μια την ικανοποίησή του, από την άλλη όμω την αγωνία για το κατά πόσο και λόγω υποστελέχωση και λόγω έλλειψη πόρων θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Υπάρχουν συζητήσει και προτάσει από του όμορους Δήμου και του Δήμου Φεστού και του Δήμου Γόρτες για να μπορέσουμε μόνοι μα να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μα. Υπάρχει αυτή η σκέψη από παλαιότερα. Εγώ νομίζω ότι το βλέπω θετικά. Εμείς δεν έχουμε καμία, δεν είμαστε αντίθετοι στο να παίξουμε ενεργότερο ρόλο στην διασύρηση των απορριμμάτων, αλλά αυτό που πρέπει να δούμε και η πολιτεία πρέπει να δει είναι να εξοπλιστούν οι δήμοι και με πόρους, αλλά και με το απαραίτητο προσωπικό. Άκυρο, όπω φαίνεται, μπαίνει από το Υπουργείο και στα σχεδιαζόμενα έργα ΣΔΙ των Περιφερειών, ενώ σύμφωνα με τον κύριο Τσιρώνη, οι πρωτοβάθμιοι ΙΟΤΑ αναλαμβάνουν την εκπώνηση τοπικών δημοτικών σχεδίων διαχείριση των αποβλήτων στα όρια κάθε Δήμου, δίνοντα έμφαση στη διαλογή από την πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα για συνεργασία και με κοινοτικέ επιχειρήσει που θα συγκροτούνται, όπω για παράδειγμα από ομάδε ανέργων.